Εισαγγελική έρευνα για επιτίδιο που φαίνεται να τηλεφωνεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να εξαπατά ανυποψία στους πολίτες. Νέα πάτη με bitcoin με θύμα Βολιώτη που επενδύοντας στο ψηφιακό χρυσό έχασε συνολικό ποσό 10.000 ευρώ. Οι περιπτώσεις των εξαπατήσεων με πρόσχημα τις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Μόλις τον περασμένο Μάιο διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για ανάλογη υπόθεση στο Βόλο με λία ύψους 60.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα άρχισαν μετά από τηλεφώνημα. Ο Βολιώτης δέχτηκε το καλοκαίρι κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από άνδρα που φαινόταν να τηλεφωνεί από τη Μεγάλη Βρετανία. Του μίλησε για επενδύσεις που θα μπορούσε να κάνει με το κρυπτονόμισμα, αναφέροντας ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί θα του απέδιδε ικανοποιητικό κέρδος. Ο επιτίδιος του ζήτησε να επενδύσει μικρό χρηματικό ποσό στην αρχή και βλέποντας ότι ανταποκρινόταν, ανέβασε το ποσό της επένδυσης. Ο Παθών επένδυσε σταδιακά όλες τις οικονομίες του, τις οποίες είδε να κάνουν φτερά από τη μία στιγμή στην άλλη. Καμία επένδυση σε bitcoin δεν είχε κάνει στην πραγματικότητα, όταν εξαφανίστηκαν τα ίχνη του απατεώνα και αναζήτησε να δει τι είχαν απογίνει τα χρήματά του. Αντί να έχει κέρδη, ο επιτίδιος του άρπαξε τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε με τον ίδιο περίεργο τρόπο που εμφανίστηκε στη ζωή του Παθόντος. Δεν απαντούσε πλέον στις τηλεφωνικές κλήσεις. Διαπιστώνοντας ότι οι επενδύσεις ήταν μαϊμού, ο Παθών απευθύνθηκε στα δικαστήρια του Βόλου για να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων.